Η εκτέλεση με 38 σφαίρες του 18χρονου Ρωμά Νίκου Σαμπάνη είναι πραγματικά σοκαριστική. Ακόμη πιο σοκαριστικό όμως είναι το γεγονός ότι οι 7 αστυνομικοί που εκτέλεσαν έναν άοπλο άνθρωπο και έδεσαν σε εκείνο τη ζωή δύο ακόμα ανηλίκων, ενώ γνώριζαν ότι στο αυτοκίνητο ήταν δύο ανηλίκοι, άοπλοι, και έριξαν 38 σφαίρες. Έτσι. Αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά από την Ανακρίτεια και τον Εισαγγελέα, χωρίς μάλιστα περιοριστικούς όρους. Βεβαίως η κατηγορία περί ανθρωποκτονίας με πρόθεση παραμένει. Έχει κάνει μήνυση άλλωστε και η οικογένεια. Αλλά η πρώτη με ερώτηση αφορά αν η μη προφυλάκησή τους είναι μια συνήθις πρακτική σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θα σας καλούσα να πάτε να πάμε στην Ευελπίδου στα δικαστήρια και να διαλέξουμε τυχαία μια αίθουσα. Να μπούμε μέσα και να παρακολουθήσουμε την εκδίκαση κάποιων υποθέσεων. Εκεί θα δούμε ότι για ίσονο σημασίας αδικήματα ο θεσμός της προφυλάξης είναι στο 95%. Προφυλάξη για μια κλοπή, για την μικροπαραβατικότητα. Συνεπώς δεν ήθιστε όχι μόνο για τόσο βαριά αδικήματα, αλλά ακόμα και για τα ίσονα, τα πολύ μικρά, τη μικρή παραβατικότητα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια ξεχωριστή περίπτωση, διότι είναι άλλο οι αστυνομικοί και άλλο οι πολίτες. Αυτό αποδεικνύει η συγκεκριμένη απόφαση, ότι διαφορετικά η πολιτεία, η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν αστυνομικούς παραβάτες και μάλιστα σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχουμε, δολοφονία, και διαφορετικά για τον μέσο πολίτη, για τον παιδί, για τον νέο άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει σε μια μικροπαραβατικότητα και τελικά οδηγείται στις φυλακές. Επίσης, μια επίσκεψη, πρέπει να δούμε τον αριθμό, το ποσοστό των προφυλακίσεων στην Ελλάδα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό προφυλακίσεων σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδεικτικό. Θα σας πω και τούτο, είναι λίγο αιρετικό. Δεν είμαι υπέρ των προφυλακίσεων, εκτός από συγκεκριμένα αδικήματα, βαριά αδικήματα. Διότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και άρα θα πρέπει μέχρι να υπάρξει η απόφαση ο άνθρωπος να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος. Εκτός από βαριές περιπτώσεις. Αλλά αυτό, αν δεν είναι βαριά περίπτωση, τότε. Η συγκεκριμένη με 38 σφαίρες, ποια είναι η βαριά περίπτωση? 38 σφαίρες, μια δολοφονία ενός νέου παιδιού 18 χρονών για ένα αυτοκίνητο, πώς αλλιώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε? Είναι πρωτοφανής, είναι άδικη αυτή η απόφαση, προκλητική θα έλεγα για όλους μας, γιατί αυτό δεν αφορά ένα Ρωμά, μας αφορά όλους. Ναι, υπάρχει, ξέρετε, γενικότερο σοβαρό ζήτημα που αφορά και την εκπαίδευση των αστυνομικών για τον τρόπο, ιδιαίτερα για την ομάδα Δίας, και το πώς λειτουργεί. Ο τρόπος με τους οποίους αυτή η ομάδα οδηγεί τις μηχανές του είναι εγκληματικό σχεδόν. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης έχει δει επανειλημμένα, και εγώ, στο δρόμο, να παραβιάζουν το κόκκινο για πλάκα. Το χρόνο το έχουν για πλάκα, δηλαδή. Είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα, ας πούμε. Που είναι. Μπράβο, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Επίσης, είναι εντυπωσιακό, κάνουν μανούβρες επικίνδυνες χωρίς να κυνηγάνε κάποιον. Και το θέμα είναι το εξής. Όταν δεν κυνηγάνε κάποιον, τότε θέτουν σε κίνδυνο, αν ο άλλος δεν σταματήσει και αρχίσουν μέσα σε κατοικημένη περιοχή να κυνηγάνε με τις μηχανές τους, κινδυνεύουν και άσχετοι πολίτες. Και ήδη, μάλιστα, πολλοί αστυνομικοί έχουν πει επανειλημμένα ότι πρέπει να σταματάει η καταδίωξη από ένα σημείο και μετά, αν δεν μπορούν να τον πιάσουν τον άλλον. Παρόλα αυτά, γιατί έχουν υπάρξει νεκροί και αστυνομικοί και διαβάτες και πολίτες, εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημα είναι, δεν πρέπει αυτό να διορθωθεί? Έχει γίνει καμία προσπάθεια? Έχω την αίσθηση ότι όταν η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά μιλούσε για τα ζητήματα αυτά, είχε δώσει με σαφήνεια ένα μήνυμα. Το μήνυμα του νόμου και της τάξης. Και βεβαίως ότι πρέπει να λυθούν τα χέρια της αστυνομίας και των ειδικών ομάδων. Συνεπώς, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται ή σκεφτόταν η Νέα Δημοκρατία, η ΕΣΥΑ, ήταν η εκπαίδευση των αστυνομικών. Δεν υπήρχε εκπαίδευση, δεν υπήρξε, και μάλιστα σε αυτές τις ειδικές ομάδες που στήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, συστήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν, καμία εκπαίδευση. Ακούμε μάλιστα ότι είναι της χρονικού διαστήματος ενός μήνα ή 45 ημερών, και προσέξτε, να το προσέξουμε όλοι, αυτό το οποίο διαβάσαμε, θα δούμε στην πορεία πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, ότι οι 30 τόσες σφαίρες από τις 38
έπεσαν από δύο νεαρότερους αστυνομικούς, από τους 7, οι δύο οι οποίοι ήταν, είχαν προσληφθεί τώρα, τελευταία, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ενδεικτικό για την λογική με την οποία η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, αφήνει, λύνει τα χέρια της αστυνομίας και των ειδικών ομάδων για να έχουμε αυτή την δραματική, την τραγική εξέλιξη με το θάνατο, με τη δολοφονία του 18χρονου παιδιού. Αν έχουν γίνει βήματα, λίγα, μικρά βήματα, ακόμα και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε, οι κινήσεις, οι ενέργειες που χρειαζόντουσαν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η εκπαίδευση των αστυνομικών που είναι απαραίτητη, αναγκαία όσο ποτέ, θα κρατήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο να ξέρει, να εκπαιδευτεί κάποιος πώς πιάνει το όπλο ή πώς λειτουργεί, αλλά και πότε και αν πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Άρα είναι και θέμα συνείδησης, είναι θέμα φιλοσοφίας, αντίληψης για το πώς, τι ρόλο παίζει η αστυνομία, αν είναι για την προστασία του πολίτη ή αν είναι κατά του πολίτη. Και όλα τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι είναι κατά του πολίτη και πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Αλλά έχει μια πολιτική διάσταση, διότι ενθαρρύνεται ο αστυνομικός από την πολιτική ηγεσία. Μόνο και μόνο όταν υπάρχει η φράση να τους λύσουμε τα χέρια. Και σε αυτό που συνεχίζετε, σε αυτό που λέτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα fake news που διαδίδει ήδη η αστυνομία. Δηλαδή και στην υπόθεση αυτή, είχαμε εντελώς ψευδή περιγραφή ότι υπήρξαν τραυματίες αστυνομικοί ενώ δεν υπήρξε κανένας. Ότι ήταν πάνω στη μηχανή όταν έκανε ο έπιστον, ήταν κάτω από τη μηχανή, δεν ήταν, είχαν κατέβει από τη μηχανή δηλαδή, και απλώς είχαν αφήσει τις μηχανές για να μπλοκάρουν το αυτοκίνητο. Ότι ο οδηγός ήταν αυτό, ο δολοφονητής, και τελικά δεν ήταν, ήταν άλλος ο οδηγός. Ο μικρότερος. Ο μικρότερος. Οι fake news έχουμε και σε προηγούμενα επεισόδια, όπως στη Νέα Σμύρνη, όπου οι αστυνομικοί πάλι της ομάδας Δίας, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δηλώναν ότι δέχτηκαν επίθεση από ανθρώπους στην πλατεία Νέας Μύρνης, ενώ δεν είχαν δεχθεί επίθεση από κανέναν, οι ίδιοι επιτεθήκανε. Είχαμε το Ματά προχτές που έσπασε μια τζαμαρία. Τι θα γίνει, δηλαδή, όταν βγαίνει fake news. Δεξιά και αριστερά, αν τον βλέπει κανείς. Μπράβο. Είναι... Και η ερώτηση είναι, δεν θα έπρεπε η αστυνομία από την πολιτεία να της γίνει σύσταση, να της γίνει παρατήρηση, γιατί έχει φτιαχθεί ακόμα και το NGR, ακόμα και φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα, λένε ότι τέρμα πια με την αστυνομία, η οποία συνέχεια ψέματα. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μεγάλο μέτωπο, δημοκρατικό μέτωπο, μέτωπο κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Το θέτω αυτό εξ αρχής, διότι νομίζω ότι όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά σας είναι έτσι. Υπάρχουν fake news, αισθάνονται ότι είναι η εξουσία ή είναι μια πλευρά της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας εννοώ, και άρα ό,τι που μπορούν να ερμηνευτούν, να δικαιολογηθούν, να γίνουν πιστευτά, να είναι αξιόπιστα, να εμφανιστούν ως αξιόπιστα. Βεβαίως η ζωή έχει τα δικά, το δικό της τρόπο και αποκαλύπτονται. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να λες, ναι, έχω τραυματίες αστυνομικούς, και βεβαίως πρέπει να αποδειχθεί. Δεν υπήρχαν τραυματίες αστυνομικοί. Να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είναι 18 χρονών, αλλά 21, δηλαδή ήταν ενήλικας. Να προσπαθείς να αποδείξεις ότι είναι ο οδηγός. Ο οδηγός, ενώ δεν ήταν ο οδηγός. Να επιχειρήσεις ότι είσαι σε άμυνα, ενώ δεν ήταν σε άμυνα. Ήταν σε μια εξελισσόμενη και διαρκή επίθεση. Αυτή η επιχείρηση κατασυκοφάντησης των ανθρώπων και υπεράσπισης των ίδιων των αστυνομικών δεν αφορά, ξέρετε, την αστυνομία μόνο. Αφορά την πολιτική ηγεσία, επιμένω σε αυτό. Όταν η υπουργή, ο αρμόδιος υπουργός βγαίνει και με διθυραμβικούς τόνους θριαμβολογεί για τη μη προφυλάξη των αστυνομικών, αυτό δείχνει ακριβώς το πνεύμα, τη λογική, την κατεύθυνση που έχει και η ίδια η αστυνομία. Δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε, μια και το αναφέρετε, πράγματι, ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δημιουργεί τεράστια ηθικά ζητήματα, είναι ότι οι αστυνομικοί όχι απλώς δεν προφυλακίστηκαν, αλλά δεν τέθηκαν καν στη διαθεσιμότητα, ενώ αντιμετωπίζουν βαρύτητα της κατηγορίας. Από ό,τι μαθαίνω δημοσιογραφικά, αν προφυλακιζόντουσαν, θα μπαίναν κατευθείαν σε διαμεσολάβηση. Τώρα είναι απόφαση πια όχι του Υπουργού, αλλά του αρχηγού της αστυνομίας, αν θα μπουν σε διαθεσιμότητα. Και το ερώτημα είναι, αν δεν μπουν σε διαθεσιμότητα άνθρωποι που βαρύνονται με βαρύτατες κατηγορίες και μάλιστα για ρατσιστική, επειδή ξέρουν ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήταν τρεις Ρώμα. Δηλαδή,
αν αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ακόμα περίστροφα και αν σε μια αντίστοιχη περίπτωση ξανασκοτώσουν έναν άλλον άνθρωπο. Πήραν άδεια. Πήραν άδεια, να ξέρετε. Πήραν άδεια. Βεβαίως, πήραν άδεια για κάποιες μέρες, δεν ξέρω πόσες. Δεν έχει προσδιοριστεί, δεν έχει αποσαφινιστεί. Αλλά μόλις λήξει η άδειά τους, που σημαίνει πληρώνονται κανονικά κλπ. Μόλις λήξει η άδειά τους, θα ξαναγυρίσουν στην υπηρεσία τους. Αν θα βγουν στον δρόμο και θα έχουν πρόβλημα, θα το δούμε. Είναι τεράστιος ο κίνδυνος. Τεράστιος. Και είναι μια απόφαση προκλητική. Διότι εδώ, δεν λες ότι εντάξει, να είμαστε ανεκτικοί, να δούμε μέχρι την εκδίκαση τι θα ακριβώς συμβεί, αν είναι ένοχοι ή δεν είναι ένοχοι και σε ποια κατάσταση και αν ήταν σε άμυνα ή όχι. Αλλά δέχουμε μια απόφαση ότι μπορούν να ξαναβγούν στον δρόμο με όπλο ή να είναι στο γραφείο και να δίνουν εντολές. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό στην όλη συζήτησή μας. Είναι προκλητικές αυτές οι αποφάσεις, θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανείς. Από τη μεταπολίτευση και εδώ, τέτοιου είδους αντιμετώπιση φερόμενων, εμπλεκόμενων σε δολοφονία, δεν έχει ξαναυπάρξει φιλικής, συντροφικής, θα έλεγα, αντιμετώπιση των αστυνομικών από τη μεριά της επίσημης πολιτικής ηγεσίας πολιτείας. Έχουμε πολλά περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας, έχουμε πολλά περιστατικά φιλικής, σχετικά φιλικής αντιμετώπισης σε αστυνομικούς, αλλά τόσο κραυγαλαία, με τόσο κραυγαλαίο τρόπο είναι η πρώτη φορά. Δεν έχει ξανασυμβεί. Και αυτό δείχνει, τι ακριβώς δείχνει, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να εφαρμόσει αυτό που της έχει μείνει. Το μοναδικό που της έχει μείνει, ο νόμος και η τάξη, όλα τα άλλα έχουν καταρρεύσει. Όλα όσα έλεγε και υποστήριζε, μεταρρυθμίσεις κλπ. Έχουν καταρρεύσει. Το μόνο που της έχει μείνει στα χέρια και δείχνει μια απίστευτη συνέπεια είναι ο αυταρχισμός και ο νόμος και τάξη. Αυτό θα το περιφορήσει απολύτως. Ο νόμος και τάξη εδώ κινδυνεύουν να χάνουν πολίτες τη ζωή τους. Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει. Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει. Είναι βαρύ αυτό που λέω. Δεν νομίζω ότι τους νοιάζει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να εφαρμόσουν μια πολιτική η οποία στην κορονίδα, στην κορυφή αυτή τη προσπάθειά του, θα έχουν τον αυταρχισμό, τον νόμο και την τάξη. Η αστυνομοκρατία ξαναγυρνά στην Ελλάδα όπως τα παλιά κακά χρόνια. Να ρωτήσω τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα με τους Ρωμά. Δηλαδή, ποια είναι η έκταση της παραβατικότητας στους Ρωμά, ποιες είναι οι αιτίες και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Παραβατικότητα υπάρχει παντού. Υπάρχει και στους Ρωμά. Τη βλέπουμε. Είναι μεγάλη παραβατικότητα. Αυτό που λέμε υψηλού κινδύνου είναι συνήθως είναι μικροπαραβατικότητα. Αλλά υπάρχει. Έχει αιτίες. Εγώ δεν θα το βάζω, δεν το θέτω αυτό που πολλές φορές ακούγεται ότι είναι μέσα στην κουλτούρα τους. Ποτέ δεν πίστεψα στις κουλτούρες. Οι κουλτούρες διαμορφώνονται από τις κοινωνικές συνθήκες, αν θέλετε. Οι κουλτούρες διαμορφώνονται από τις οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βιώνουν οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος. Θα έλεγα ότι όποιος πραγματικά θέλει να δει την αλήθεια, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συζητήσει την παραβατικότητα του κράτους. Το ίδιο το κράτος είναι παραβατικό έναντι των ανθρώπων. Οι ανισότητες δημιουργούν την παραβατικότητα. Η ακραία φτώχεια δημιουργεί την παραβατικότητα. Και όποιος θέλει να το αντικρίσει, για να μην λέμε λόγια του αέρα, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι και ιδεολόγημα. Και να λέμε όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, και άρα δεν ισχύουν αυτά. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι καλοί. Okay. Λοιπόν, και στους Ρωμά δεν είναι όλοι καλοί. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Όμως θα πρέπει κανείς να φτάσει στην περιοχή σοφός του Ασπροπύργου, εκεί που είναι η οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη και που έμεινε μέχρι πριν λίγες μέρες και το παιδί εκεί, για να δει τι σημαίνει απόλυτη φτώχεια και εγκατάλειψη. Τι σημαίνει η διαχωριστική γραμμή του κοινωνικού αποκλεισμού, ζώνη κοινωνικού αποκλεισμού. Πόσο δύσκολο είναι στον καθένα και στην καθεμία από εμάς με το αυτοκινητάκι μας, όσοι έχουμε αυτοκίνητο, να επισκεφτούμε, να φτάσουμε εκεί. Πώς η νεκροφόρα δυσκολεύτηκε να φτάσει μέχρι το σοφό. Δεν φτάνεις εύκολα. Πρέπει να περάσεις μέσα από βουνά σκουπιδιών, διότι το απορριμματοφόρο δεν πάει. Και έχουμε την παραβατικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε την παραβατικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών, των όποιων κοινωνικών υπηρεσιών, που δεν φτάνουν μέχρι το σοφό του Ασπροπύργου. Δεν αγγίζουν αυτή την περιοχή. Και πρέπει βεβαίως να αντικρίσουμε τα μάτια των μικρών παιδιών, τα βλέμματά τους, τις τεράστιες αγκαλιές. Μπορεί να ακούγεται αγαψιάρικο αυτό, αλλά ισχύει. Και συνεπώς να δούμε τι σημαίνει το δημόσιο αγαθό του νερού
να μην το έχεις. Τι σημαίνει το δημόσιο αγαθό του ρεύματος να μην το έχεις. Τι σημαίνει το δημόσιο αγαθό να μένω σε ένα ασφαλές μέρος, σε ένα σπίτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος. Μικρό σπίτι, έστω. Χαμόσπιτο, έστω. Αλλά να υπάρχει σπίτι. Για να μπορείς να κοιτάξεις τα μάτια το μικρό παιδί, το οποίο μεγαλώνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και να πάει σχολείο το παιδί. Γιατί δεν πάνε. Το ακούμε. Και τι δεν πάει το μικρό παιδί στο σχολείο. Το Τσιγκανόπουλο, το Ρωμά το παιδί. Βεβαίως και πρέπει να πάει, διότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Πώς θα μπει στη διαδικασία της εκπαίδευσης για να φτάσουμε σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια να δούμε μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά για να πάει το παιδί στο σχολείο, θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε τροφή. Για να πάει ένα μικρό παιδί στο σχολείο, πρέπει να του εξασφαλίσουμε ρουχισμό, να του εξασφαλίσουμε νερό να πληθεί, να πιει νερό, καθαρό, πόσιμο νερό. Και βεβαίως και το ρεύμα. Δεν λέω, δεν μιλάω για πολυτέλειες, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό βιώνει ένα μικρό παιδί και βιώνει το ρατσισμό. Βιώνει το εχθρικό βλέμμα, το χαρακτηρισμό, το γιφτάκι, ήταν τα γιφτάκια εδώ, μεγαλώνει με μπούλικ, το καθημερινό μπούλικ, όχι από κάποιο συμμαθητή του, αλλά από μια ολόκληρη κοινωνία και βεβαίως από το ίδιο το κράτος το οποίο συμπεριφέρεται παραβατικά έναντι των ανθρώπων και κυρίως, εδώ επειδή μιλάμε για Ρωμά, έναντι των Ρωμά. Και αμέσως μετά να συζητήσουμε και την παραβατικότητα των Ρωμά και όλων μας. Διότι η παραβατικότητα υπάρχει, είναι δίπλα μας, ισχύει, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικό τρόπο, αλλά ο αποφασιστικός τρόπος δεν είναι οι δολοφονίες. Ο αποφασιστικός τρόπος δεν είναι οι 38 σφαίρες. Ο αποφασιστικός τρόπος είναι να αλλάξουμε τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Και μετά να είμαστε πολύ αυστηροί, βεβαίως. Η τελευταία ερώτηση είναι καθαρή πολιτικά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προστασίας με εισαγωγικά, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ουσιαστικά κάλυψε τους αστυνομικούς, όπως είπατε κι εσείς. Το ίδιο έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό είναι αναμενόμενο από μια κυβέρνηση με ακροδεξιούς μέσα και που ποντάρει πολύ στην ακροδεξιά. Το πραγματικό τρομακτικό είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, οι υπουργοί της και ο Πρωθυπουργός εκτιμούν ότι η πλειοψηφία της ελληνικής κοινή γνώμη είναι με τους αστυνομικούς. Δηλαδή, καλά κάνει και δολοφονήσαν τον 18χρονο. Το δικαιολογούνε, επειδή έκανε μια κλοπή. Πραγματικά πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει σε τέτοιο τρομακτικό επίπεδο που να δικαιολογεί φόνο ενός 18χρονου για πώς εκτιμά από ό,τι φαίνεται η ίδια κυβέρνηση? Είναι τραγικό να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Η ερώτηση είναι υπαρκτή, είναι πραγματική, είναι ουσιαστική. Αλλά είναι τραγικό. Η ελληνική κοινωνία δείχνει με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, την δολοφονία του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη, να μην ξεχνάμε το όνομά του, Νίκο Σαμπάνη, 18 χρονών, δείχνει πράγματι να είναι πολλωμένη. Πολλοίς κόσμος, πολλοίς, δυστυχώς, το βλέπουμε στις καθημερινές μας κουβέντες. Θα πει αυτό το άγριο, το απάνθρωπο, καλά του κάνανε, απάνθρωπο, δεν πρέπει να το κρύβουμε ότι είναι απάνθρωπο, βάρβαρο και ακροδεξιό, βαθιά κοινωνικά ακροδεξιό. Και ένας άλλος κόσμος, επίσης πολλής, που στέκεται με ανθρωπιά και με το αίσθημα της αδικίας και της αλληλεγγύης στη συνέχεια του. Είναι μια απόλυτη διαχωριστική γραμμή μέσα στην κοινωνία μας. Απόλυτη όμως. Ποιος είναι με τον άνθρωπο και ποιος δεν είναι, ποιος είναι με τις δολοφονίες και ποιος δεν είναι με τις δολοφονίες, ποιος είναι με τη ζωή και ποιος δεν είναι με τη ζωή, ποιος είναι με τη συνύπαρξη και ποιος δεν είναι με τη συνύπαρξη, ποιος είναι με την αίσθηση ότι όλοι χωράμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία και ποιοι δεν είναι, ποιοι θεωρούν ότι πρέπει να εξαιρεθούν, να αφαιρεθούν από αυτή την κοινότητα, τη μεγάλη που ζούμε, να εξαιρεθούν οι διαφορετικοί, βάλτε το συσταγωγικά του, οι διαφορετικοί, το μελαψό, το διαφορετικό στην όψη, στην εικόνα, σωματοδομή. Πολλές φορές έχουμε δει και περιστατικά ή εικόνες ή απέχθεια ακόμα και για ανάπηρους πολίτες. Δεν θα συζητήσω καν το ζήτημα το ΛΟΑΤΚΙ και λοιπά. Ή για κάποιον ο οποίος ήταν στη φυλακή και επαναντάσσεται στην κοινωνία, η επιφύλαξη, η φοβία, ο ρατσισμός, το στίγμα το οποίο υπάρχει. Είναι δύο διαφορετικοί και ανταγωνιστικοί κόσμοι στο κοινωνικό πεδίο και αυτό βεβαίως ξέρετε ότι εκφράζεται και σε πολιτικό επίπεδο και πρέπει να εκφράζεται, πρέπει
να συζητιέται και σε ένα πολιτικό επίπεδο. Δύο διαφορετικοί, εντελώς διακριτοί και ανταγωνιστικοί κόσμοι. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπορέσει ο κόσμος που εμένα τουλάχιστον με αφορά και εντάσσομαι, ελπίζω να εντάσσομαι σε αυτόν τον ευρύτατο κόσμο του ανθρωπισμού, των ουμανιστικών ιδεών, της κοινωνικής απελευθέρωσης, να μπορέσει με πιστικό τρόπο να αποδείξει ότι αυτός είναι ο δρόμος της κοινωνικής απελευθέρωσης που μας αφορά όλους. Και στο κοινωνικό φόρουμ, αν θυμάστε, αυτό λέγαμε, ένας κόσμος που να αφορά πολλούς κόσμους. Σε αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε χωρίς φόβο, με πολύ πάθος, ξέροντας ότι ενδεχομένως μπορεί να χαθούν αυτό που λέμε ψυχουλάκια. Α, και με τους γύφτους είναι και με τους... ναι, εγώ έγραψα ένα σχόλιο και έγραψα ναι, είμαι γύφτος, ναι, είμαστε γύφτοι.